Σε καταλήψεις προχωρούν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Άρτα ζητώντας ένα καλύτερο σχολείο, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι τους. Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποίησαν πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται η δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομού Άρτας, ενώ αντιπροσωπεία μαθητών επέδωσε και υπόμνημα στο διευθυντή με τα αιτήματά τους. Τα αιτήματα και κάνατε σήμερα πορεία και συγκέντρωση δευτεροβάθμια. Απαιτούμε ένα καλύτερο σχολείο, δωρεάν παιδεία και προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά είναι τα αιτήματα γενικά. Εντάξει, υπάρχουν αιτήματα, δηλαδή το σύστημα δεν είναι καλό, δεν μας αντιπροσωπεύει έτσι όπως θα έπρεπε και είναι πολλά, εντάξει. Για το σχολεία συμμετέχουν, ε? Όλα. Από το σήμερα πρώτο. Εδώ ποιοι είστε? Είμαστε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το κομπότι, όλοι και το ΕΠΑΛ. Δώσατε τα αιτήματα στους διευθυντές σας? Τα δώσαμε, ναι. Και σήμερα αποφασίσατε να κάνετε και πορεία στη δευτεροβάθμια? Το αποφασίσαμε. Σας είδε ο διευθυντής? Μας είδε και τώρα είναι παιδιά μέσα και μιλάνε. Αντιπροσωπεία δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται? Ναι, 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 βρίσκεται. Τι σκοπό έχετε, παιδιά, από εδώ και πέρα? Θα δείξει, εμείς προσπαθούμε. Θα συνεχίσετε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, σταματάτε σήμερα στην 24ωρη αυτή κινητοποίηση, τι σκοπό έχετε? Θα συνεχίσουμε. Δηλαδή όσο πάρει, θα σας πω. Καταλήψει, ναι. Ξεκινάτε από σήμερα. Από σήμερα. Στα σχολεία, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.